Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μία μητέρα, ας πούμε, που φτιάχνει φαγητό και προσεύχεται. Λέει, το φαγητό γίνεται αγιασμός. Κατάλαβες. Και το τρώει η οικογένεια το φαγητό και αγιάζεται και η οικογένεια μέσα από αυτό το ευλογημένο φαγητό. Κάποτε είχε πάει ένας, να πούμε και μια ιστορία, ένας βασιλιάς, ας πούμε, πρίγκιπας, στη Ρωσία, σε ένα μοναστήρι. Όταν η Ρωσία ήταν χωρισμένη, μικρά-μικρά, ας το πούμε, πριγκιπάτα. Και του βάλαν φαγητό. Η μοναχή εκεί πέρα, αλάδωτο. Μπορεί να ήταν και φακές. Χωρίς λάδι. Και το έφαγε με τόση ευχαρίστηση και είπε, νοστιμότερο φαγητό, λέει, δεν έχω φάει στη ζωή μου. Λέει, τι βάλετε μέσα, κάτι έχετε βάλει, λέει, τι είναι αυτό που έχετε. Πώς το κάνατε αυτό το φαγητό. Εγώ, λέει, έχω 50 μαγείρους στο παλάτι μου και τέτοιο φαγητό δεν μου έχω φτιάξει ποτέ. Και του λέω, εγώ μένω να σου εξηγήσω, λέει. Τον πήρε λοιπόν και τον πήγε εκεί που φτιάχνανε το φαγητό. Στο μαγείριο, έτσι. Του λέω, κοίταξε να δεις. Όταν είναι ο μάγειρας να αρχίσει τη διαδικασία να φτιάξει το φαγητό, το πρώτο που κάνει είναι ότι έρχεται σε μένα, τον ηγούμενο, και παίρνει την ευχή μου. Παίρνει ευλογία. Φυλάει το χέρι. Μετά πάει, λέει, στο καντήλι της Παναγίας που καίει πάντοτε και ανάβει από εκεί το δαυλό για να ανάψει τη φωτιά για το μαγειρίο. Από την Παναγία, από το καντήλι παίρνει τη φωτιά. Έτσι. Μετά βάζει το καζάνι, ρίχνει το νερό μέσα σε σχήμα σταυρού, έτσι, και αρχίζει και προσευχόμενος καθαρίζει τα κρεμμύδια, όλα αυτά, τα βάζει μέσα, ενώ συγχρόνως λέει την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Και όλοι οι βοηθοί του κάνουν το ίδιο πράγμα, όλοι με σιωπή και με προσευχή ετοιμάζουν το φαγητό. Και γι' αυτό, λέει, το φαγητό βγαίνει τόσο νόστιμο, γιατί γίνεται με ευλογία και με προσευχή και με σιωπή. Εσένα, λέει, οι δικοί σου οι μάγειροι που έχεις, οι 50, αρχίζουν με γκρίνια να μαγειρεύουν. Αρχίζουν με τσακωμούς, έχουν μεταξύ τους ζήλιες, κακίες, φθόνους, τσακώνονται, βρίζονται και γι' αυτό το φαγητό βγαίνει έτσι άχρηστο και δεν μπορείς να το φας. Είναι φορτισμένο δηλαδή με όλα αυτά, τα δαιμονικά, καταλάβατε. Ενώ το δικό μας το φαγητό γίνεται πεντανόστιμο γιατί έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι κατάλαβε ο Άρχοντας γιατί έφαγε τόσο ωραίες φακές αλάδωτες.